Πολλοί συμπολίτε μα έχουν επιλέξει και αναλάβει το δύσκολο έργο τη συνέχεια των υπηρεσιών και παροχών όπω έτσι πρέπει να είναι σε μια πολιτισμένη κοινωνία τη περίοδου των εορτών που ο περισσότερο κόσμο διασκεδάζει με την οικογένεια και τους φίλους του φίλου του. Ένα από του κλάδου εργαζομένων που πρέπει να βρίσκονται στη θέση του ανεξαρτήτω ημέρα και γιορτή είναι αυτό των Εθνικών Κέντρων Άμεσης Βοήθειας. Μπορεί η περίοδο των εορτών να σημαίνουν για πολλούς πολίτες η μέρες ξεκούρασης και χαράς μαζί με τις οικογένειές τους. Ωστόσο, μια μεγάλη πλειοψηφία επαγγελματιών καλείται αυτές τις ώρες να βρίσκεται στις επάλξεις για να εξυπηρετήσει τους συμπολίτε της. Είναι δύσκολο να είσαι μακριά από την οικογένειά σου και να φυλά τον κόσμο που διασκεδάζει, αλλά είμαστε επαγγελματίε και καλούμαστε να κάνουμε τη δουλειά μας. Δήλωσε ο Πρόεδρος των Εργαζομένων ΕΚΑΒ Βορείου Κύριο Σαντωνόπουλο, Σαντώνη. Εντάξει, τα πληρώματα του ΕΚΑΒ αυτή τη στιγμή δουλεύουν 365 μέρε το, το χρόνο. 24 ώρε, 24 ώρε για εμά οι μέρε είναι ίδιε όλε. Δεν έχει σχέση αν είναι Κυριακή, αν είναι η γιορτή. Εμεί είμαστε στο καθήκον. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαστε στο σπίτι μα. Είναι πολύ δύσκολα και ψυχολογικά γιατί όταν σκέφτεσαι ειδικά για αυτού που δουλεύουν νυχτερινή βάρδια, όταν όλοι ο κόσμο διασκεδάζει ή είναι κάπου με τι οικογένειέ του. Εμεί είμαστε φιλάμε τον κόσμο που διασκεδάζει και τον κόσμο που είναι στα σπίτια του. Οι οικογένειέ μα έχουν αποδεχτεί πω αυτό που κάνουμε είναι μια υπεύθυνη δουλειά και κάποιο πρέπει να την κάνει. Επισήμανε επίση ο κύριο Αντωνόπουλο. Εμεί και οι οικογένειέ μα νομίζω είναι συνειδητοποιημένε. Είναι μια δουλειά που πρέπει κάποιο να την κάνει. Εμεί την αγαπάμε τη δουλειά μα. Εγώ προσωπικά στο σπίτι μου δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ξέρει η γυναίκα μου εδώ και 22 χρόνια ότι κάποιε βάρδιες μέσα σε αρχή, θα τι κάνω. Και τα παιδιά μα καταλάβαινε και το, τη δουλειά που κάνουμε και ότι είναι μια υπεύθυνη δουλειά και πρέπει να είμαστε δίπλα στον κόσμο. Κάποιο πρέπει να την κάνει αυτή τη δουλειά. Και το κλήρο θα την κάνουμε εμεί. Ο Προέδρος συμβούλευσε του πολίτε τι ημέρε των εορτών να μην εφησυχάζουν και να μην πίνουν περισσότερο, καθώ την παραμονή των Χριστουγέννων παρατηρήθηκε αύξηση των τροχαίων. Στι παραμονέ συνήθω και τι αργίε. Ο κόσμο είναι λίγο φυσικασμένο, λίγο θα πιουν παραπάνω και με την ευκαιρία αυτή να πω οι πολίτε να μην πίνουν αυτέ τι μέρε καθόλου. Να πίνουν λίγο, να μην επηρεάζονται. Γενικά να είναι λίγο εγκράτηση σε οτιδήποτε κάνουν, είτε οδηγούν γιατί πολλέ είναι άδειε. Και τι νυχτερινέ ώρε, ειδικά, υπάρχει. Είχαμε τώρα αυτέ τι δύο μέρε μια αύξηση των τροχιών παραμονή Χριστουγέννων. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε λίγο εγκράτηση. Οι βάρδιε μοιράζονται και δουλεύουν μισή πρωτοχρονιά και μισή Χριστούγεννα αλλά λόγω της υποστελέχωσης έχω βαρεθεί να βλέπω πια τα ίδια πρόσωπα στις ίδιες βάρδιες, τον ο κύριο Σαντωνόπουλος, εξηγώντας ταυτόχρονα που βρίσκονται τις ημέρες αυτές οι εργαζόμενοι που εκτελούν τις βάρδιές τους. Μοιράζονται οι πάλι μισή η πρωτοχρονιά μεσά η Χριστούγεννα και δουλεύουμε αρκετές βάρδιες, αλλά ξέρετε είναι και λίγο άσχημο να πηγαίνω στην ίδια βάρδια και να βλέπω τους ίδιους ανθρώπους. Κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει αυτό, να μπει ένα νέο αίμα μέσα στην υπηρεσία για να μπορέσουμε να ξεκουραστούν, όχι να ξεκουραστούν. Να κάνουν γιορτέ κάποια στιγμή ένα υπάλληλο ο οποίο είναι 25-26 χρόνια και είναι ακόμα στη βάρδια. Πέρα από αυτό, εντάξει, υπό του προσωπικού είναι γεγονό, όπω και σε όλο το δημόσιο τομέα. Τώρα θα δούμε με τι μετατάξει αν θα γίνει κάτι. Είμαστε ή σε κάποιο σήμα, ή θα είμαστε σε κάποιο σπίτι συμπολίτη μα στη Θεσσαλονίκη, ή στον δρόμο. Ή στα εξωτερικά νοσοκομεία, εξωτερικά γιατρία των τα συναισθήματα των ανθρώπων που έχουν επιλέξει να κάνουν αυτή την εργασία αλλάζουν ώρα με την ώρα και τη χαρά μια γέννηση μπορεί να την υποδεχτεί ένα θάνατο. Καλούνται να αφήσουν πίσω τα άσχημα και να συνεχίσουν ασχέτω ημέρα και εορτή. Θα ευχηθώ για τον κόσμο πάνω απ' όλα υγεία γιατί χωρί υγεία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τίποτα. Και όσον αφορά τον κλάδο μου, να συνεχίσουμε να προσφέρουμε και να ανεβάσουμε την παροχή υπηρεσιών στου πολίτε.